Είναι το πρώτο κάντο πράξη μετά την καραντίνα χρόνη. Έτσι, ναι. Είναι το comeback από την καραντίνα στο στούντιο επιτέλους. Καθόμαστε κι εμείς απέναντι για τα τυπικά, για τις αποστάσεις, για όλα. Να είμαστε καλυμμένοι. Ναι, δεν είμαστε τσακωμένοι να πούμε. Όχι, έτσι, ναι. Απλά τηρούμε κάποιες αποστάσεις ασφαλείας. Τώρα που λες που ερχόμουν, πέρασα την πλατεία. Και εντάξει, ως συνήθως είναι η αλήθεια, είτε καραντίνα είτε χωρίς καραντίνα, χαμούλης. Καλά, ναι, η κατάσταση δεν παίζεται, ειδικά τις τελευταίες μέρες, μόλις βγήκαμε και επίσημα από την καραντίνα, η πλατεία είναι 24-7 γεμάτη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ο κόσμος πιθανόν να έχει ανάγκη έτσι, αυτό το πράγμα. Βέβαια και μέσα στην καραντίνα βλέπαμε ότι υπήρχε κόσμος που κυκλοφορούσε. Καμία σχέση με τώρα. Καμία σχέση. Τώρα είναι και ξέρεις τι, είναι και κλειστά. Ήταν και κλειστά τώρα αυτές τις μέρες στα μαγαζιά. Θέλω να πω, δεν έχουν τραπεζοκαθίσματα κτλ. Εξυπηρετούν μόνο take away και αυτά. Και βλέπαμε, ας πούμε, τον κόσμο ότι είχε την ανάγκη να καθίσει στην πλατεία. Δεν υπήρχαν τα τραπεζοκαθίσματα έτσι, σε λειτουργία για να εξυπηρετούν και έτσι γινόταν ο κακός χαμός. Παγκάκια, πεζουλάκια, ξέρω εγώ, οι γλάστρες, παντού, όπου βρίσκανε, καθόντουσαν και σε σημείο που αναγκάσανε και το δήμαρχο να πει ότι εντάξει παιδιά, θα κλείσω την πλατεία, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να κλείσουμε την πλατεία. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα γινόταν ποτέ αυτό. Εντάξει, αυτό προφανώς το είπε για να κάνει λίγο τον κόσμο να μαζευτεί ο κόσμος. Έτσι, ναι, να αισθανθεί ότι ξέρεις τι, μήπως το παρακάναμε. Ας πούμε, ίσως να έχει έτσι τέτοιο χαρακτήρα. Πάντως και σήμερα ήταν η μεγαλύτερη αλλαγή που πρόσεξα εγώ στην πλατεία που πέρασα. Ενώ είχαν μερικές καφετέριες, τα τραπεζοκαθίσματα ψήλο μαζεμένα, αλλά καθόταν ο κόσμος στις καρέκλες, σήμερα μαζέψαν και τις καρέκλες, τις κάνανε ένα κουβάρι για να μην μπορεί κανείς να κάτσει. Παρ' όλα αυτά όμως, υπήρχαν ακόμα ναι. Οι παππούδες κυρίως, οι πιο μεγάλοι άνθρωποι. Πιο μεγάλες ηλικίες, ναι, που καθόντουσαν. Που παίρναν τις καρέκλες και καθόντουσαν και πάλι. Νομίζω ότι και τα καταστήματα που τα είχαν αφήσει χήμα, ας πούμε, τα τραπεζοκαθίσματα. Νομίζω ότι είναι λίγο αργά τώρα που το κάνανε. Δηλαδή, άμα σκεφτείς ότι μεθαύριο θα ανοίξουν κανονικά και θα έχουν να εξυπηρετούν σε τραπεζοκαθίσματα, είναι λίγο δωροάδωρο, ας πούμε, αυτό που έγινε τώρα. Λίγες μέρες πριν, ας πούμε, να μαζέψουν τα. Αλλά πώς θα είναι και αυτά τα τραπεζοκαθίσματα μετά? Υποτίθεται ότι πρέπει να τηρούνται κάποιες αποστάσεις ασφαλείας. Ναι, υποτίθεται ότι πρέπει να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας. Και με αυτό το σκεπτικό. Είδαμε μια πρόσφατη πράξη μέσω της κυβέρνησης που λέει ότι για να εξυπηρετήσω τις μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στον κόσμο και τα τραπέζια, θα σας δώσω περισσότερο χώρο πάνω στην πλατεία, πάνω στο πεζοδρόμιο, πάνω οπουδήποτε. Πόσο περισσότερο? Καλή ερώτηση. Ήδη είμαστε γεμάτοι τραπεζοκαθίσματα όλη η πλατεία. Πολύ, πολύ, πολύ σωστή παρατήρηση και είδαμε και μια έτσι, αντίδραση από την πολύ ανάποδα, αν δεν κάνω λάθος. Πρόσφατα έβαλε την ανακοίνωση. Ότι, ναι, ότι είναι κατά της αύξησης του χώρου που θα καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα. Έχει μια λογική αυτό. Σίγουρα είναι έτσι. Αρκετά σωστή πρόταση. Από τη μία είναι τα μαγαζιά που σου λέει εμείς θέλουμε να δουλέψουμε και να ρεφάρουμε. Από την άλλη όμως είναι και ο δημόσιος χώρος που δεν μπορείς να τον κλείσεις. Δηλαδή δεν μπορείς να το περιορίσεις. Εκεί θα πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση. Έστω. Αλλά ποια θα είναι αυτή? Ναι, αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Και φαντάζομαι ότι θα είναι και προσωρινή, έτσι. Γιατί... Σίγουρα, γιατί τα τραπεζοκαθίσματα σίγουρα θα μειωθούν. Από όσα ήταν, ναι. Θα είναι τα μισά. Ναι, ναι. Απλά θα, λόγω της κατάστασης θα πρέπει να καταλαμβάνουν πιο πολύ χώρο. Αυτό είναι το. Και να είναι πιο αραιά. Θα είναι πιο αραιά, ναι. Να πούμε έτσι επίσης ότι με αφορμή αυτή την ανακοίνωση της πόλης ανάποδα ότι σε όλο αυτό το διάστημα έχω την εντύπωση ότι ήταν πιο δραστήριοι. Ναι, πιο πολλές ανακοινώσεις έχουν βγει από την πόλη ανάποδα στη Νέα Σμύρνη. Και νομίζω ότι και στο δρόμο ας πούμε, στην καθημερινότητα πάνω ας πούμε στο δρόμο ήταν
οι μοναδικοί που κάπως ενεργούσαν. Έτσι φαίνεται από τις δημοσίευσεις. Έτσι φαίνεται, ναι, ναι, ναι. Έτσι φαίνεται από τις δημοσίευσεις. Γιατί πολύ συχνά βγαίνουν στο Facebook ανακοινώσεις που έχει βγάλει πολύ ανάποδα για το ένα, για το άλλο θέματα. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει. Με τελευταίο τα τραπεζοκαθίσματα, όπως είπαμε. Το Σάββατο τώρα, για να πάμε στα πολιτιστικά κιόλας. Έτσι, ναι. Είχε καθότι γίνει... πόλη του πολιτισμού. Βέβαια. Μην ξεχνιόμαστε. Είχαμε αυτή την πολύ συζητημένη που βγήκε και στα κανάλια συναυλία εντός εισαγωγικών, ναι, του Μαχαιρίτσα. Ναι. Η οποία, όπως έλεγαν τα σχέδια, θα περιλάμβαν, όχι θα περιλάμβαν, θα υπήρχαν, θα είχαν στηθεί 300 ηχεία ανά την πόλη, προκειμένου να ακούσουν όλοι από τα μπαλκόνια τους, αυτό ήταν το σχέδιο τουλάχιστον, ναι, να ακούσουν την ιντερνετική, πώς να το πούμε, συναυλία του Μαχαιρίτσα. Ναι, ήταν έτσι ένα πολύ περίεργο event. Συζητήθηκε πάρα πολύ. Συζητήθηκε πάρα πολύ, δίχασε πάρα πολύ, αν και η τελική αίσθηση που αφήνει ήταν ότι όχι, δεν δίχασε, γιατί άμα δίχαζε θα μιλούσαμε για το μισό-μισό, ας πούμε. Ναι. Εδώ ήταν μια κατάσταση όπου τουλάχιστον το 70% της πόλης, ας πούμε, ήταν κατά αυτής της... Όχι κατά της κίνησης απαραίτητα, κατά του πώς έγινε όλο αυτό. Ναι. Δηλαδή δυσαρεστημένη και από το αποτέλεσμα. Ότι, ναι, ξέρεις, ισχύει. Δεν ακούσαμε όλοι από τα σπίτια μας. Ισχύει. Και δεν ακούσανε, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που θέλανε να ακούσουν και δεν ακούγανε. Και υπήρχαν άνθρωποι που δεν θέλανε να ακούνε και τους, ναι, το επιβάλλανε να το ακούνε. Τώρα, αν θες τη γνώμη μου, ήταν μια πάρα πολύ λάθος κίνηση. Και πολύ πρόχειρη. Πολύ γρήγορα νομίζω. Έγινε αυτό όλο σε μια εβδομάδα όλα. Εντάξει, νομίζω ότι απλά προσπάθησαν να κάνουν μια κίνηση έτσι, αν θες και λίγο εντυπωσιασμού, και λίγο έτσι να δώσουν μια άλλη νότα σε αυτό το, η κατάσταση της καραντίνας, αλλά δεν βγήκε. Δεν βγήκε με τον τρόπο που έγινε, ισχύει αυτό. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι, είναι, ότι το λάθος είναι αρχικά ότι, και θυμίζει και άλλες εποχές, ότι πάει κάποιος να σου επιβάλλει, ας πούμε, ότι θα ακούς αυτό από δημόσια ηχεία σε... Για τόση ώρα θα είσαι στο σπίτι σου και θα ακούσω αυτό οπωσδήποτε. Κοίτα, για μένα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εφόσον το κάνεις αυτό και δίνεις ένα σημαντικό ποσό για να το κάνεις αυτό. Δεν είναι αμεληταίο σίγουρα. Σίγουρα. Να το κάνεις σωστά. Να το ακούσουν όλοι. Καταλαβαίνω αυτούς που δεν θέλουν. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην θες να ακούσεις, να θες να ακούσεις κάτι δικό σου, να μην ακούσεις καθόλου. Εντάξει, ναι, παιδί μου, άλλος είσαι στο σπίτι του. Δεν μπορείς να του πεις. Ναι, θα ακούσει αυτό δύο ώρες. Εφόσον θες να το κάνεις αυτό. Κάντε ολοκληρωμένα, κάντε σωστά. Θα βάλεις 300 ηχεία στην πόλη, βάλε 300 ηχεία στην πόλη, αλλά να τα ακούσουν όλοι. Να μην βγαίνουν όλοι για να λένε εγώ στον τάδε δρόμο, στην τάδε περιοχή δεν άκουσα. Δεν άκουσα, δεν άκουσα. Συναυλία του Μαχαιρίτσα. Ναι, ναι, ναι. Και αντίστοιχα σε άλλες περιοχές να λένε είδα από τον μπαλκόνι μου κόσμος ηρωή γύρω από ένα ηχείο να ακούει Μαχαιρίτσα. Ναι, είναι μετά και αυτό. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι μετά και αυτό, ότι σου λέει σε μερικές. Περιοχές προκάλεσε συνωστισμό κιόλας, ας πούμε, αυτή η κατάσταση. Γιατί μαζευτήκαν, ας πούμε, στην πλατεία, π.χ. της Κατζουράκη, και γινόταν χάμος από κάτω και άκουγε ο κόσμος. Ήταν πάρα πολύ πρόχειρο, πολύ λάθος οργανωμένο, πολύ λάθος στημένο. Για μένα ήταν λίγο έτσι ένα τόπιμα, δεν έπρεπε να το κάνουμε, δεν υπήρχε λόγος. Το διαφημίσανε πάρα πολύ. Βγαίνανε σε τουλάχιστον, βγήκαν νομίζω σε τρία κανάλια τουλάχιστον, ναι, μεγάλα και το... Απόρρισαν και δημοσιογράφοι κιόλας με την κίνηση, γιατί θεώρησαν και οι ίδιοι ότι θα προσελκύσει κόσμο. Ναι, 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 ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, προσπάθησαν να το πουλήσουν, νομίζω ότι ήταν πολύ λάθος και εγώ επιμένω στο ότι θυμίζει άλλες εποχές το να σου επιβάλλουν να ακούς κάτι. Κοίτα το, να γίνεται μια κίνηση, ήταν όντως κάτι καινοτόμο. Καινοτόμο. Έγινε κάτι, έγινε μια κίνηση. Εγώ αυτό το θετικό κρατάω από όλο αυτό, ότι έγινε μια κίνηση και καλά για την τόνωση του ηθικού, για τη διασκέδαση του πολίτη. Άσχετα αν όλο αυτό έγινε, δεν έγινε σωστά. Θα έπρεπε να το σκεφτούν λίγο παραπάνω. Σίγουρα. Και να μην
το κάνουν, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ναι. Τώρα πέρα, πέρα αυτού, να πάμε και στο τελευταίο έτσι δημοτικό συμβούλιο που έγινε. Το διαδικτυακό. Το διαδικτυακό επιτέλους. Τα καταφέρανε. Επιτέλους, το καταφέρανε, ναι. Επιτέλους βρήκαν τον τρόπο πώς γίνεται. Όπου να πούμε εκεί ότι η Δημοτική Αρχή έχασε ένα θέμα. Το πρώτο θέμα που χάνει. Ναι, το έχασε με 21-20. Όπου το θέμα ήταν κάποια δέντρα που θέλανε να κόψουν οι εργολάβοι. Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο. Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο, ναι. Όπου τελικά ευτυχώς έτσι δεν πέρασε. Το πράσινο είναι αρκετά μειωμένο. Έχει μειωθεί πολύ το πράσινο. Κόβουμε αβέρτα. Έτσι. Έχουμε παραγίνει τσιμεντούπολη και στη Νέα Σμύρνη. Ένα άλσος, ας πούμε, δεν μπορεί να σώσει όλη αυτή την έκταση της πόλης. Ένα κλειστό προς το παρόν άλσος. Ένα κλειστό προς το παρόν, σωστά. 1η Ιουνίου. Πολύ σωστά, ναι. Που και εδώ είδαμε έτσι, και εδώ υπάρχει μια κολλησιεργία, θα έλεγα. Δηλαδή, είδαμε ότι μεγάλα άλση της Αθήνας και της Αττικής, τέλος πάντων, μπήκανε σε λειτουργία. Και εδώ βλέπουμε ότι το δικό μας άλσος δεν μπορούμε να το ανοίξουμε. Κοίτα, νομίζω, εγώ αν ήταν στο χέρι μου θα το άνοιγα το άλσος. Γιατί βλέπεις τι γίνεται στην πλατεία. Να σπάσει λίγο ο κόσμος, να αραιώσει. Μα, αυτό είναι το θέμα, ότι υπάρχει ο χώρος για να αποσυμφορήσεις τον κόσμο και εσύ προτιμάς να συμφοριστεί ο κόσμος και να είναι, ξέρω εγώ, στην πλατεία όλοι, και όσοι θέλουν να αθληθούν και όσοι θέλουν να κάνουν βόλτα και όσοι θέλουν να πιούν καφέ και όλοι, τέλος πάντων, πάνω στην πλατεία. Δεν μπορώ να καταλάβω η αλήθεια το σκεπτικό. Και δεν νομίζω ότι. Δεν θα έπρεπε, μάλλον όχι, δεν νομίζω, δεν θα έπρεπε να είναι οικονομικός ο λόγος. Γιατί υπάρχει μια υπόνοια ότι εξαιτίας του ότι θα κοστίσει κάτι παραπάνω για να φυλάσσει το χώρος, γιατί έχει τη, ξέρω εγώ, παιδική χαρά, γιατί έχει τα όργανα. Και αυτός ήταν ο λόγος που καθυστερείται, ας πούμε, που τρενάρουν να το ανοίξουν. Νομίζω δεν είναι τόσο σημαντικό προκειμένου να καθυστερούμε. Όχι, δεν είναι μόνο ότι δεν είναι σημαντικό, είναι θέμα ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να δίνουμε χρήματα σε άλλες καταστάσεις και να μην μπορεί να δώσει αυτό. Δηλαδή είναι λίγο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Προκειμένου να μην γινόταν στην αυλία του Μαχαιρίτσα, σαν για το άλσος. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Και με πολύ λιγότερα έξοδο. Ναι, πολύ λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Δεν είναι αυτό το θέμα. 1η Ιουνίου λένε, τέλος πάντων, ότι θα το ανοίξουν. Μακάρι να ανοίξει και νωρίτερα, γιατί και στα αθλητικά, από ό,τι ενημερωνόμαστε, από 18 του μήνα θα ξεκινήσουν σιγά-σιγά κάποιες προπονήσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ. Για φυσική κατάσταση ή άνω των 15. Ακριβώς, ναι. Για μεγαλύτερες ηλικίες, ναι. Όλα αυτά με ένα μάλλον συνοδεύονται. Ναι, υπάρχει ακόμα μια έτσι ασάφεια, μια αβεβαιότητα σε τι πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Ισχύει αυτό. Μακάρι να ξεκινήσουν όλα να γίνονται. Βέβαια, τώρα πια θα γίνονται με άλλες συνθήκες. Ναι, έτσι, με πολύ μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα υγιεινής, ας πούμε, και ασφάλειας. Είναι τα καινούργια δεδομένα, έτσι. Μιας και πιάσαμε τα αθλητικά. Ναι. Πρόσφατα είχε γίνει ένα θέμα με τον Πανιώνη και τον Μήλωνα που είχε έρθει σε Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, προκειμένου να λάβουν πιο γρήγορα τις επιχορηγήσεις τους. Σωστά. Δεν είχαν. Τι είχε γίνει τώρα, ας πούμε, δεν είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί τι κάνανε, είχε στείλει μια επιστολή, κοινή επιστολή. Ναι, τα δύο σωματεία. Όπου ζητούσαν τις επιχορηγήσεις τους νωρίτερα, λόγω του ότι πέρασε και η καραντίνα, οι ακαδημίες δεν λειτουργούσαν και προέκυψαν έτσι οικονομικά ζητήματα για τα σωματεία. Να πούμε ότι δεν δέχτηκε η Δημοτική Αρχή να το βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε. Δεν το πήγανε για να το προχωρήσουν και να το δώσουν. Παρά το αφήσαν έτσι με
μια αναβλητικότητα, θα το πω, που τους χαρακτηρίζει. Είναι μια αρνητική απάντηση. Ναι. Με πιο απλά λόγια. Είπαν ότι θα προσπαθήσουν να το βάλουν, θα το δούνε, θα σκεφτούν, θα το βάλουν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Όπως στην ουσία δεν θα είναι κάτι, θα είναι ένα μήνα πριν από την ημερομηνία που θα παίρνανε την επιχορήγηση. Δηλαδή είναι δώρο άδωρο και αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο Μήλωνας έχει ανοίξει τις εγκαταστάσεις του τένις. Είναι από τα λίγα αθλήματα που έχουν επιτραπεί. Ναι, το τένις επιτράπει, είναι η αλήθεια, πιο γρήγορα από τα άλλα. Κοίτα, είναι λογικό γιατί δεν είναι και ομαδικό, δεν έχει επαφή. Είναι, εντάξει, έχει μια λογική το τένις ότι επιτράπει. Τώρα όλα τα άλλα τα αθλήματα, ειδικά τα ομαδικά, είναι εξαιρετικά έτσι, δύσκολο να κάνουν κανονικές προπονήσεις τώρα. Αναγκαστικά θα πάνε μετά το καλοκαίρι. Ειδικά η ομάδα μπάσκετ Πανιωνίου δεν έχει και Αρτάκης. Δεν έχει στέγη. Και δεν θα έχει και για πολύ καιρό. Όπως δεν έχει και για πολύ καιρό, δεν είναι. Είναι πολλά αθλήματα. Είναι και το μπάσκετ, είναι το βόλεϊ, είναι το handball. Είναι πολλά έτσι, αθλήματα που έχουν πρόβλημα και με το Αρτάκης. Το οποίο, να πούμε, ότι έχει μείνει σε μια στασιμότητα. Ναι. Οι μεν το ρίχνουν στους δε, το φταίξιμο. Δηλαδή για κάποιους φταίει ο Δήμος, για άλλους φταίει η περιφέρεια, για άλλους φταίει ο εργολάβος. Και πάει έτσι μπαλάκι τέλος πάντων. Ρίχνουμε την ευθύνη στον ένα, στον άλλον. Προκειμένου να μην την πάρουμε εμείς. Και περνάει ο καιρός χωρίς να υπάρχει φως στο τούνελ. Το αποτέλεσμα είναι κανένα. Το αποτέλεσμα είναι κανένα. Σωστά, σωστά. Αυτά από εμάς. Ναι, κάναμε έτσι, ναι, μια πολύ σύντομη περιγραφή. Μια ανασκόπηση όσων έχουμε χάσει. Μια μικρή έτσι ανασκόπηση των σημαντικών θεμάτων της καραντίνας. Ελπίζουμε σύντομα να αρθούν και άλλα μέτρα, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να κάνουμε μια πιο ζεστή εκπομπή και με καλεσμένους στο στούντιο. Ελπίζουμε να προσέχετε όλοι. Έτσι, πάνω απ' όλα. Να μην βγαίνετε στην πλατεία συνέχεια. Να μην συνοστίζεστε. Γιατί όχι τίποτα άλλο, θα μας την κλείσουν οι γιόλες και μετά. Τι να κάνουμε. Δεν θα έχουμε καθόλου πλατεία. Ήτανε το πρώτο κάτω πράξη μετά την καραντίνα με το Χρόνι τον Τάγιο. Και το Γιώργο Βαλεσκατζή.